Ο Ίκαρος είναι 15 μηνών και πια είναι ένας εκπαιδευμένος φρουρός σκύλος. Έφτασε η ώρα να αποδοθεί στην φρούρηση της πολεμικής αεροπορίας. Είμαστε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών Σκύλων, το μοναδικό φορέα αρχικής και προκεχωρημένης εκπαίδευσης από το 1989 των λεγόμενων φρουρών μετασκύλου της πολεμικής αεροπορίας αλλά και των τετράποδων μαχητών μας. Ο σκύλος έχει αποδείξει την αξία του όσον αφορά ως μέσο της ανίχνευσης και αντιμετώπισης εισβολία. Άνθρωπος και σκύλος σαν μία ομάδα φυλάσσουν ζωτικές περιοχές των στρατιωτικών αεροδρομίων όπως πυρομαχικά, αεροσκάφη και καύσιμα από πιθανούς εισβολείς, ανιχνεύουν εκρηκτικά, είναι διασώστες μάχης. Οι εκπαιδευόμενοι αυτού του σχολείου είναι εξοικειωμένοι αφού φέρουν ήδη το χρήσμα του φρουρού μετασκύλου. Ήρθαν από Άραξο, Ανδραβίδα, Ανχίαλο για να ταιριάξουν με το νέο του σκύλο αφού ο παλιός γυροκομήθηκε ή απεβίωσε. Ξεκινάμε με την εβδομάδα της εξοικείωσης και σιγά σιγά οι επόμενες εβδομάδες έχουν σταδιακά συνεχόμενα σενάρια εκπαίδευσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα το χειρισμό του καινούριου σκύλου. Κάθε σκύλος ως μια ξεχωριστή προσωπικότητα πρέπει να συμπορευτεί με αυτή του φρουρού του. Είναι μια διαδικασία με πολλές παραμέτρους που αφορούν σε ψυχομετρικά στοιχεία και των δύο και όχι μόνο. Εκτέλεσε σωστά, οπότε το χαϊδεύουμε. Πάμε. Σε όλο το κομμάτι το χάδι. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι το οποίο δίνουμε βάση είναι ο σωματότυπος του φρουρού κυρίως. Δηλαδή, ένας πολύ ψηλός άνθρωπος θα πάρει και ένα αντίστοιχα όσο γίνεται πιο μεγαλόσωμο σκύλο. Ένας άνθρωπος με πολλά κιλά θα πάρει ένα πιο βαρύ σκύλο και πάει λέγοντας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μην έχουμε δυσκολία στο να δέσουμε μέσα σε 25 περιοχές ημέρες την ομάδα. Κάθε σκύλος αντιμετωπίζεται ξεχωριστά γιατί έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του προσωπικότητα. Και προσπαθούμε να βρούμε την κατάλληλη λύση και τον κατάλληλο συνοδό για τον καθένα από αυτούς. Είμαστε στο χώρο της πρακτικής εκπαίδευσης του κέντρου και συγκεκριμένα στο χώρο των επιθέσεων. Οι εκπαιδευόμενοι εδώ εκτελούν σενάρια αντιμετώπισης εισβολέα. Αυτά είναι και τα πιθανότερα από τα σενάρια που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια των περιπολιών τους στις μονάδες τους φεύγοντας από εδώ. Κάθε εκπαιδευόμενος όμως είναι υπεύθυνος όχι μόνο για το σωστό χειρισμό του σκύλου του και την ασφάλειά τους, αλλά και για το ζήτημα της υγείας του σκύλου του. Πρέπει να μάθουμε να τα παρατηρούν σε καθημερινή βάση, αν αποκλίνει κάτι πέρα του φυσιολογικού, όσον αφορά την κλινική τους εικόνα ή τη δραστηριότητά τους. Για τα επόμενα 8 με 10 χρόνια κατά μέσο όρο, οι τετράποδοι φρουροί θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στο παζλ της άμυνας στις μονάδες της πολεμικής αεροπορίας.